Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να επιλέξει να κάνει αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει. Και σε αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με το που μένεις, ούτε με τίποτα άλλο. Έτσι, οι περισσότεροι από εμάς έχοντας πρόσβαση στο ίντερνετ μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέες επιλογές για κάποιους από εμάς, νέα πράγματα που θέλουμε να καταφέρουμε. Και σήμερα σκέφτηκα, αφού η αγαπημένη μου φίλη που θα ερχόταν εδώ να σας γνωρίσω και να μιλήσουμε αρρώστησε, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, να συζητήσουμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για το θέμα της επιλογής. Τις επιλογές που έχουμε, που κάνουμε και μιας και είναι η αρχή της νέας χρονιάς, νομίζω είναι ένα θέμα που ταιριάζει απόλυτα. Ελπίζω να έχετε βάλει καφεδάκι κι εσείς, όπως και εγώ. Εδώ τον έχω μπροστά μου. Και τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι έχουμε την ελευθερία να επιλέγουμε πράγματα, να επιλέγουμε κινήσεις. Το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Όμως, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Και θα ξεκινήσω με μια ιστορία που σκεφτόμουν, ξέρετε, ξύπνησα το πρωί και λέω πρέπει να δώσω κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα στους φίλους μου, στο live. Θα ξεκινήσω με μια ιστορία που έχει να κάνει με το δικό μου ξεκίνημα, πριν ξεκινήσω να κάνω αυτό με το οποίο ασχολούμαι σήμερα, την ΕΛΕΡ, όταν κάποια στιγμή, στην αρχή μου, στο ξεκίνημά μου, είχα την πρωινή μου δουλειά, έψαχνα να βρω κάτι άλλο να κάνω γιατί ήθελα περισσότερα πράγματα. Και έτσι, στο ξεκίνημά μου με την ΕΛΕΡ, πήγα στο πρώτο μου σεμινάριο. Και εκεί ο εισηγητής μας είπε το εξής καταπληκτικό. Ποιος σας υποχρεώνει αύριο το πρωί να πάτε στη δουλειά σας? Ήταν η ώρα 9.30 το βράδυ, ήταν καθημερινή και σοκαρίστηκα. Λέω, τι το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό? Δεν είχα σκεφτεί ποτέ δηλαδή ότι δεν ήμουν υποχρεωμένος να πάω. Εντάξει. Κατά μία έννοια η αλήθεια είναι ότι ήμουν, γιατί για να μπορούσα να κάνω οτιδήποτε άλλο πρέπει να λύσω το βασικό βιοποριστικό μου θέμα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στο μυαλό μου είχε κλειδώσει ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, και επειδή είμαστε στην αρχή μιας νέας χρονιάς και πάρα πολλοί από εμάς έχουμε πάρει στόχους, έχουμε βάλει στόχους, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα προς το καλύτερο, σκέφτηκα ότι αυτή η συζήτηση επάνω στο θέμα της τύχης που έχουμε να μπορούμε να επιλέγουμε πράγματα, ίσως βοηθήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι μέσα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ναι, όταν έγινε αυτή η ερώτηση σοκαρίστηκα αρκετά, δεν σας κρύβω, αλλά από την άλλη συνειδητοποίησα ότι είχα μπει σε μια διαδικασία να θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να πάω να δουλέψω, να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά. Αυτό, αν θέλετε, κατάλαβα πολύ πολύ αργότερα, που έβλεπα τα πράγματα λίγο διαφορετικά, ότι είναι κάτι με το οποίο έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι, όσοι είστε δηλαδή σε μια ηλικία 40 και πάνω, έτσι, ίσως έχουμε μεγαλώσει με αυτό το κομμάτι μέσα στο μυαλό μας, ότι θα πας σχολείο, θα πρέπει να κάνεις καλούς βαθμούς, μετά θα πρέπει να βρεις μια καλή δουλειά, μετά θα πρέπει να βρεις, να βρεις μια κοπέλα, για τους άντρες τώρα μιλάω, να κάνεις οικογένεια τέλος πάντων, και να μπορέσεις να κάνεις μετά τη ζωή σου, έτσι. Και το μετά έμενε πάντα κενό. Δηλαδή, θα σου πω χαρακτηριστικά τι θυμάμαι, ότι λέγανε, θα βρεις μια δουλίτσα, θα πάρεις και ένα αυτοκινητάκι, θα πάρεις και ένα σπιτάκι. Ξέρετε, το άκι είναι το υποκοριστικό. Όταν μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε ονειρευόμενοι διάφορα πράγματα, να πάρω ένα αυτοκίνητο, να πάρω, ξέρω, ένα σπίτι, να ταξιδέψω, να γυρίσω τον κόσμο, δεν ξέρω καθένας τι ονειρευόταν όταν ήταν μικρός, αλλά σίγουρα δεν ονειρευόταν να πάρει ένα σπιτάκι, ούτε να πάρει ένα αυτοκινητάκι, ούτε να πάρει ένα μηχανάκι. Όταν μεγαλώνουμε λοιπόν και αρχίζουμε και προσγειωνόμαστε λίγο στην πραγματικότητα, και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το τι συμβαίνει γύρω μας και να το συζητήσουμε σήμερα, αρχίζουμε και μιλάμε με υποκοριστικά. Δηλαδή, ενώ παλιά θέλαμε ένα σπίτι, μετά θέλουμε ένα σπιτάκι. Ενώ παλιά θέλαμε ένα αυτοκίνητο, μετά θέλουμε ένα αυτοκινητάκι. Ενώ παλιά σκεφτόμασταν μία μηχανή,
Μετά συζητάμε για ένα μηχανάκι, έτσι. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι ο προβληματισμός μου είναι ότι μεγαλώνουμε μέσα σε μια φάση, ευτυχώς αυτό δεν ισχύει για τα νέα παιδιά, ευτυχώς δεν ισχύει για τα νέα παιδιά, μεγαλώνουμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία μας ζητά μέσα από το σύστημα που έχει να επιλέξουμε αυτό το οποίο θα ασχοληθούμε για όλη την υπόλοιπη μας ζωή, για τα επόμενα 5, 10, 20, 30, 40 χρόνια, στα 18 μας, όπου δεν έχουμε καμία εμπειρία, όπου δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι αυτό που μας αρέσει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τα τελευταία χρόνια οι γονείς, οι μοντέρνοι γονείς, δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά και χαίρομαι δύο φορές γιατί τα παιδιά που είναι στην ηλικία που πρέπει να επιλέξουν το τι θα κάνουν, μέσα από την ελευθερία που τους παρέχει το ίντερνετ, μπορούν να βρουν τη δική τους κλίση από πάρα πολύ νωρίς. Ξέρω πάρα πολλά μικρά παιδιά, μικρά, ανθρώπους που είναι 20, 22, 25, που είναι πάρα πολύ πετυχημένοι σε αυτό το οποίο κάνουν. Όμως έχουν ξεκινήσει το ψάξιμο πολύ νωρίτερα, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να καταλάβουμε είναι ότι έχουμε την επιλογή, σε οποιαδήποτε ηλικία και να είμαστε, ακόμα και σε μια ηλικία των 30, των 35, των 40, των 50, έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και είναι αυτό που ξεχωρίζει, η συνειδητή επιλογή είναι αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα υπόλοιπα ζώα της φύσης, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι μπορεί να βοηθήσει κάποιον να συνειδητοποιήσει ότι έχει επιλογή? Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι τίποτα δεν συμβαίνει από τύχη. Αν πιάσεις τον εαυτό σου να σκέφτεται ότι ο τάδε είναι τυχερός ή ο εκείνος είναι τυχερός ή αυτός είναι τυχερός ή ο άλλος είναι τυχερός, τότε σημαίνει ότι δεν πιστεύεις πως έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Έτσι. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει να είμαστε μακριά από τη σκέψη ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό που μας συμβαίνει. Πάρα πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος λέει «μου τύχε αυτό, μου τύχε εκείνο», είναι σαν να του έτυχε κάτι χωρίς ο ίδιος να το επέλεξε. Άρα δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αλλάξει, γιατί δεν μπορεί να το επηρεάσει σαν αποτέλεσμα, εφόσον αυτό που του έτυχε δεν ήταν κάτι που έγινε επειδή εκείνος το επέλεξε. Άρα «μου τύχε αυτό» ή «μου τύχε εκείνο» είναι μια λογική που λέγαμε και πέρυσι με όσους συζητάγαμε εδώ και το έχετε ακούσει πάρα πολύ, είναι η λογική του θύματος. Έτσι, βάζω τον εαυτό μου στη θέση του θύματος, πω από τι μου έτυχε. Έτσι. Οτιδήποτε τυχαίνει, θα πρέπει να επιλέξουμε, αυτό είναι το τρίτο, θα πρέπει να επιλέξουμε για να αποκτήσουμε τη δύναμη που μας δίνει η δύναμη της επιλογής, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο της αντανάκλασης, έτσι, στο σύμπαν. Δηλαδή, οτιδήποτε μας συμβαίνει έχει να κάνει με αυτά που έχουμε επιλέξει σήμερα, χθες, παλαιότερα. Ότι αν κάποιος αποδεχτεί ότι δεν είναι θύμα, και το λέω αυτό γιατί είμαστε στην αρχή μιας νέας χρονιάς και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν αυτή τη χρονιά θέλω να αλλάξω τα πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγω από τη θέση του θύματος. Ότι οτιδήποτε μου συμβαίνει επειδή κάποιος άλλος το κάνει, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να αναλάβω την ευθύνη. Δηλαδή, είναι ας πούμε σαν να θέλω να σηκώσω περισσότερα βάρη, γιατί οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη σηκώνουν περισσότερα βάρη στους ώμους τους. Αναλαμβάνουν την ευθύνη για να χτίσουν αυτό το οποίο οι ίδιοι θέλουν και πολλές φορές μπορεί να είναι αντίθετο με άλλα πράγματα. Άρα, αναλαμβάνουν την ευθύνη. Είναι λοιπόν σαν να θέλεις να σηκώσεις περισσότερα βάρη. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι θα πας γυμναστήριο για να κάνεις περισσότερο γυμναστική. Οτιδήποτε βιώνουμε είναι ένα αποτέλεσμα των επιλογών, σας το είπα, το καλό, το κακό, το αγαπημένο, το αδιάφορο, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω στη ζωή μας είναι ένα κομμάτι επιλογών το οποίο έχουμε κάνει και παλαιότερα. Το έχουμε επιλέξει. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας. Ξέρετε, όλοι μας λέμε μια ιστορία στον εαυτό μας από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε την ύπαρξή μας. Για το ποιοι είμαστε, τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Και όλο αυτό που λέμε στον εαυτό μας είναι η ιστορία που συνθέτει τις επιλογές που κάνουμε. Π.χ. αν εγώ πιστεύω ότι δεν μου αξίζει κάτι, δεν θα κάνω ποτέ τις επιλογές που θα με οδηγήσουν σε αυτό το οποίο απορρίπτω, έτσι, αφού δεν πιστεύω ότι μου αξίζει. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας, γιατί η ιστορία αυτή που έχει να κάνει με το τι πιστεύω για μένα και το τι δεν πιστεύω, ουσιαστικά στηρίζεται πάνω σε υποθέσεις.
δεν στηρίζεται πάνω σε γεγονότα. Θα μπορείς να ξέρεις αν κάνεις ή δεν κάνεις γι' αυτό, αν μπορείς ή δεν μπορείς να καταφέρεις αυτό το οποίο σκέπτεσαι και έχεις στο μυαλό σου, μόνο όταν το δοκιμάσεις. Είναι σαν το φαγητό. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει ένα φαγητό ή δεν μ' αρέσει χωρίς να το δοκιμάσω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Θα πρέπει να επιλέξουμε αν αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη ζωή μας συμβαίνει από τύχη ή από συνειδητή επιλογή. Αν επιλέξουμε από τύχη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε και να το φέρουμε εκεί που πραγματικά πιστεύουμε ότι μας αξίζει. Αν επιλέξουμε ότι ναι, εγώ φταίω που συμβαίνει αυτό, μόνο τότε η αποδοχή δηλαδή αυτή μου επιστρέφει σαν δώρο τη δύναμη να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πώς μπορώ να αξιοποιήσω τη δυνατότητα γιατί, της επιλογής, γιατί η δυνατότητα της επιλογής είναι μόνο το ένα κομμάτι από την ιστορία που μπορεί να μας φέρει εκεί που πραγματικά θέλουμε. Αυτό είναι μόνο το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, okay, ξέρω ότι είμαι ελεύθερος και μπορώ να επιλέξω. Τέλεια. Και επιλέγω να γίνω ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Okay, καλό. Όμως, το δεύτερο κομμάτι, παιδιά, έχει να κάνει με τη συνέχεια που έχω επιλέξει. Δηλαδή, το δεύτερο μέρος, αφού συνειδητοποιήσω το κομμάτι της επιλογής, είναι η συνέχεια των επιλογών μου. Είναι το μέρος που λέει ότι θα πρέπει η μία επιλογή που κάνω να στηρίζει την επόμενη. Και εδώ είναι, μιας και είμαστε στις αρχές μιας νέας χρονιάς, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο λείπει από το puzzle των ανθρώπων οι οποίοι αποφασίζουν κάτι τον Ιανουάριο και το 80-85% μέχρι το Φεβρουάριο έχει σταματήσει να υποστηρίζει αυτή την επιλογή. Δηλαδή, θα πρέπει να, από τη στιγμή θα επιλέξουμε την αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή μας την επιλογή με πολλές μικρότερες επιλογές. Π.χ. θέλω να φτιάξω το σώμα μου, να το κάνω πιο όμορφο. Αυτό είναι μία επιλογή. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές από κάτω, στο υπόβαθρο, που δουλεύουν για να μπορέσουν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Το πώς θα φάω, το πόσο θα κοιμηθώ, το πόσο θα γυμναστώ. Όλες αυτές οι επιλογές δουλεύουν υποστηρικτικά, είναι η βάση η οποία θα αναδείξει και θα μπορέσει να σηκώσει το κόστος της τελικής μας επιλογής. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσω αρχές του χρόνου και πω ότι θέλω να αυξήσω το εισόδημά μου, ας πούμε, 100%, βγάζω 5 ευρώ και θέλω να βγάζω 10 στο τέλος του χρόνου, θα πρέπει όλες μου οι επιλογές που κάνω στη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει αυτές οι επιλογές να υποστηρίζουν την αρχική μου επιλογή. Αλλιώς, δυστυχώς, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αναλάβω το ρίσκο, να αναλάβω την ευθύνη, να αναλάβω το κόστος το οποίο έχει η οποιαδήποτε επιλογή κάνω, για να μπορέσω να στηρίξω στη συνέχεια με μικρότερες επιλογές, γιατί είναι ένα μεγάλο puzzle αυτό. Κάθε κομμάτι του puzzle είναι μια επιλογή που κάνω η οποία συνθέτει τη συνολική εικόνα μου, έτσι. Λοιπόν, τώρα βλέπω τη Στέλλα, ας πούμε, τη συναθλήτριά μου, η οποία είχε βάλει στόχο να τρέξει μαραθώνιο. Έτσι. Πολύ ωραίος στόχος, πολύ εμπνευστικός στόχος, θα σε βάλει με τον εαυτό σου να τα βάλει, θα σε βάλει, έτσι. Ποια είναι η συνέχεια όμως? Η συνέχεια είναι ότι πρέπει να κάνεις προπόνηση. Πρέπει να κάνεις συστηματική προπόνηση. Πρέπει να μπορεί την απόφαση να την πήρε σε μια φάση, ας πούμε, εφορίας, γιατί ήταν Χριστούγεννα ή γιατί ήταν καλοκαίρι και ήσουν στη θάλασσα και είχες αυτό το mood να πάρεις την απόφαση. Ναι, αλλά θα πρέπει να σηκωθείς το χειμώνα που κάνει κρύο και οι υπόλοιποι δεν ξυπνάνε εύκολα, να κάνεις προπόνηση. Θα πρέπει όταν βρέχει να κάνεις προπόνηση. Θα πρέπει όταν οι υπόλοιποι χαλαρώνουν να προσέχεις τη διατροφή σου. Γιατί για να τρέξεις ένα μαραθώνιο πρέπει να ετοιμαστείς τουλάχιστον ένα χρόνο, Στέλλα, σωστά? Καλά τα λέω, για πες μας. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει πώς μία μικρότερη επιλογή μας μπορεί να είναι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα μιας μεγαλύτερης επιλογής. Και είναι σαν να λέμε, δεν μπορείς να σηκώσεις, ας πούμε, έναν ουρανοξύστη αν δεν έχεις ρίξει τις βάσεις για έναν ουρανοξύστη. Δηλαδή, δεν μπορείς να υπολογίζεις ότι θα έχεις ένα σπίτι διόροφο και μετά να αποφασίσεις να ρίξεις άλλους 10 ορόφους, έτσι. Κάθε επιλογή μας είναι η βάση για να στηρίξει τη μεγαλύτερη μας επιλογή. Λοιπόν, άρα θα μπορούσα να πω ότι για να χτίσει αυτό που ο καθένας ονειρεύεται, υπάρχουν τρία πράγματα
τα οποία μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να επιλέξει να κάνει αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει. Και σε αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με το που μένεις, ούτε με τίποτα άλλο. Έτσι, οι περισσότεροι από εμάς, έχοντας πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τρία είναι όμως τα βασικά που θα στηρίξουν την οποιαδήποτε επιλογή. Να υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτό το οποίο επιλέγουμε, δηλαδή επιλέγω συνειδητά, μένω σταθερός σε αυτό. Να υπάρχει μια συνέχεια, αυτό που σας είπα, δηλαδή να υπάρξουν μικρότερες επιλογές οι οποίες θα ενισχύσουν την αρχική μου επιλογή. Και το βασικότερο, θα έλεγα, είναι η συνέπεια. Είμαι σε ένα χώρο επαγγελματικά στον οποίο κάνω πρωταθλητισμό. Δεν κάνω απλά μία δουλειά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνω. Και αποφάσισα φέτος να μπορέσω να μεταφέρω όσο μπορώ πράγματα μέσα από την εμπειρία μου, αν και αυτό το κάνω συνέχεια βασικά, αλλά φέτος το κάνω λίγο πιο έντονα, πράγματα μέσα από την εμπειρία μου, γιατί συνειδητοποίησα ότι για 23 σχεδόν χρόνια είμαι στον ίδιο χώρο, με την ίδια δουλειά, με τεράστια συστηματικότητα θα έλεγα, με τεράστια δέσμευση, με τεράστια αφοσίωση και ξέρω πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται για να φέρει κάποιος ένα αποτέλεσμα. Δεν είμαι coach, ούτε θα πουλήσω ποτέ κανένα μάθημα για όλα αυτά, έτσι, προς Θεού. Απλά θα το κάνω γιατί θέλω να υποστηρίξω, δεν θα έλεγα να βοηθήσω γιατί δεν πιστεύω στη βοήθεια, δεν πιστεύω ότι κανένας μπορεί να βοηθήσει κάποιον, πιστεύω όμως ότι κάποιος μπορεί να υποστηρίξει κάποιον που θέλει να κάνει κάτι για να αλλάξει τη ζωή του. Έτσι. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά, χρειάζεται αφοσίωση, χρειάζεται συνέπεια, χρειάζεται συνέχεια. Ακούγεται λίγο τετριμένο αν κάποιος διαβάζει πράγματα που αφορούν προσωπική βελτίωση, βιβλία παρακίνησης ή βλέπει κάποιες ταινίες ή ακούει κάποια podcast. Μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμένο. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Οποιαδήποτε πέτρα και να σηκώσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πράγματα στη ζωή τους, έχουν πετύχει πράγματα, έχουν ξεχωρίσει, θα δεις στους περισσότερους την ίδια ιστορία. Πάρα πολλά χρόνια, στην αφάνεια, δεν τους ήξερε κανείς, εκείνοι συνέχισαν να δουλεύουν προς αυτό που ονειρευόντουσαν, πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του ονείρου, πιστεύω επίσης πάρα πολύ στο γεγονός ότι από τη στιγμή που ονειρεύεσαι κάτι, όπως έλεγε και ο Walt Disney, είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχεις τη δύναμη να το πραγματοποιήσεις. Μπορεί να έχεις τη δύναμη, αλλά μπορεί να σου λείπουν άλλα πράγματα όπως η συνέπεια, η συνέχεια, η συστηματικότητα, η αφοσίωση. Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Άρα πάρα πολύ πετυχημένοι επιχειρηματίες, μουσικοί, οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε χώρο, στον αθλητισμό, θα δείτε ανθρώπους να έχουν δουλέψει για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, στην αφάνεια, να μην τους ξέρει κανείς και ξαφνικά συμβαίνει κάτι, έρχεται κάτι, έρχεται η δική του στιγμή, αποκαλύπτεται η επιτυχία τους, αποκαλύπτεται το έργο τους, αποκαλύπτεται όλο αυτό το οποίο έχουν στήσει, αλλά δεν αποκαλύπτεται εύκολα το backstage story, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή δεν αποκαλύπτεται εύκολα το πόσα χρόνια δούλεψαν για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και πάρα πολλές φορές μας ταμπώνει το κομμάτι της επιτυχίας και ενώ ζηλεύουμε το lifestyle, ζηλεύουμε τον τρόπο ζωής δηλαδή που έχει ένας άνθρωπος, ζηλεύουμε την άνεση που μπορεί να έχει, ζηλεύουμε το πώς ταξιδεύει, το πώς ζει, το σπίτι που μένει, το αμάξι που οδηγεί και οτιδήποτε άλλο μπορεί να ζηλεύει κάποιος από κάποιον που έχει πετύχει, πολλές φορές μένουμε σε αυτή την εικόνα, αλλά δεν κοιτάζουμε τι έχει συμβεί πίσω από τη σκηνή για να μπορέσει να βγει αυτό το αποτέλεσμα, έτσι. Και εκεί πίσω από τη σκηνή κρύβεται πολύ σκληρή δουλειά, πολύ ξενύχτη, πολύ στομάχι, δεν θα πω στεναχώρια, θα πω όμως πολύ ένταση, πολύ πρόκληση, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ισορροπήσει κάποιος και να αντιμετωπίσει για να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα που ίσως κάποια στιγμή τον δικαιώσει, έτσι. Και το μεγαλύτερό μας παράδειγμα έρχεται μέσα από ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν πάρα πολλά χρόνια μέσα από πολέμους, πολύ παλαιότερα, για να μπορούμε να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Άρα και αυτός ήταν ένας στόχος, ήταν μια επιλογή. Παλεύω για να ελευθερώσω κάτι, έτσι, και δίνω όλο μου τον εαυτό, όλο μου το είναι σε αυτό. Προσπαθώ να σας αποδείξω ότι εάν δεν υπάρχει σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια, αν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κάποιος την επιλογή του. Να υποστηρίξει και να ενεργοποιήσει ουσιαστικά
ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχει κάνει ο Θεός στους ανθρώπους. Τη δύναμη να επιλέγουν πώς να δημιουργήσουν την ίδια τους τη ζωή. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας. Γιατί το τι πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε δεν έχει καμία σχέση με το τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Το τι πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε μπορεί να είναι μια πεποίθηση που έχουμε, αλλά στηρίζεται σε υπόθεση. Αν δεν δοκιμάσεις, δεν θα ανακαλύψεις ποτέ ποια είναι τα όρια σου. Θα κλείσω αυτό το live, αφού σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Γράψτε μου ένα μήνυμα, γράψτε μου πώς σας φαίνεται αυτό που συζητάμε. Θα κλείσω λοιπόν αυτό το live λέγοντας σας το εξής. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η πιο δυνατή επιλογή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Να σας πω ποια είναι η πιο δυνατή επιλογή. Η πιο δυνατή επιλογή που μπορεί να κάνει είναι να πιστέψει ο ίδιος ότι μπορεί. Δηλαδή να μην περιμένει κανέναν άλλον να του δείξει ή να του εξηγήσει ότι μπορεί να το κάνει. Η πιο δυνατή επιλογή είναι να επιλέξω ότι ναι, μπορώ να το κάνω. Ότι ναι, μπορώ να αναλάβω την ευθύνη να κάνω αυτό το οποίο ονειρεύομαι, να δουλέψω όσο σκληρά και αν χρειάζεται γι' αυτό, αλλά ναι, μπορώ να το κάνω. Αυτή είναι η νούμερο ένα επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι να ξεκινήσετε τώρα. Είναι η δύναμη του τώρα. Έχουμε ακούσει διάφορα βιβλία με πολύ ωραίους τίτλους. Η δύναμη του ναι, η δύναμη του τώρα, η δύναμη του όταν, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι το πιο δυνατό, η δεύτερη πιο δυνατή επιλογή είναι η δύναμη του τώρα. Να ξεκινήσω τώρα να αλλάξω τη ζωή μου. Να ξεκινήσω τώρα να βαδίζω προς τον δρόμο που πραγματικά έχω ονειρευτεί ότι θέλω να ζήσω. Έτσι, είτε αυτό σημαίνει να χάσω 3 κιλά, είτε αυτό σημαίνει να ανοίξω μια δική μου δουλειά, είτε αυτό σημαίνει να ξεκινήσω να κάνω τα δικά μου βίντεο στο YouTube, είτε αυτό σημαίνει να πατήσω το ρεκ και να βγω να κάνω ένα live στο Instagram, είτε αυτό σημαίνει οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει. Κάντε το τώρα. Επιλέξτε τώρα. Και για να το κλείσουμε, αυτό το θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να το συζητάω πάρα πολλές ώρες, να σας πω ότι υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για τους περισσότερους ανθρώπους που θα επιλέξουν συνειδητά ότι μπορούν να το κάνουν. Είναι η δύναμη που μπορεί να έχει πάνω του η γνώμη των υπολείπων. Όλοι γύρω μας έχουμε ανθρώπους τους οποίους σεβόμαστε. Σεβόμαστε τη γνώμη τους, σεβόμαστε αυτό που θα μας πούν. Όταν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και επιλέξουμε να κάνουμε είναι κάτι με το οποίο οι υπόλοιποι δεν συμφωνούν και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό δεν γίνεται, αυτή είναι μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για το όνειρο που έχετε. Για αυτό που θέλετε να ζήσετε, για αυτό που θέλετε να ονειρεύεστε να κάνετε. Και θα σας πω ένα δικό μου παράδειγμα. Ο καλύτερος μου φίλος, όταν ξεκίναγα αυτό που κάνω σήμερα, και νομίζω ότι έχουμε πάει καλά, έχουμε διεθνή ανάπτυξη σε 6-7 κράτη, έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών, τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Όταν ξεκίνησα, ο καλύτερος μου φίλος, δηλαδή δεν υπήρχε άνθρωπος που να σέβομαι περισσότερο τη γνώμη του, έτσι, για 1,5 χρόνο προσπαθούσε να μου αποδείξει γιατί αυτό το οποίο είχα επιλέξει να κάνω δεν θα προχωρούσε, δεν θα δούλευε. Καταλάβαινα τον εαυτό μου την ίδια ακριβώς στιγμή που με έπιαναν τα λόγια του, δηλαδή, ξέρετε, δεν είχα και κανένα αποτέλεσμα σοβαρό, που ήταν πολύ εύκολο να αμφισβητήσω και τη διαδικασία και την επιλογή μου και τον εαυτό μου. Καταλάβαινα ότι έπαινα πίεση, δηλαδή, πώς να σου πω, με έπιανα τα λόγια του, δηλαδή, ναι, έβρισκα δίκιο στα λόγια του, αλλά έβρισκα περισσότερο δίκιο στη δική μου παράλογη αιμονή να δουλέψω για τον όνειρό μου, πραγματικά. Οπότε, πιστεύω ότι το μοναδικό εμπόδιο είναι το τι οι υπόλοιποι λένε για αυτό το οποίο εμείς ονειρευόμαστε και θα σας πω και κάτι. Όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν και προσπαθώ, είναι μία άσκηση που κάνω τον εαυτό μου αυτή και προσπαθώ να το αποφύγω. Όλοι μας θέτουμε τα όρια του κόσμου, τα προσαρμόζουμε τα όρια του κόσμου σύμφωνα με τα δικά μας όρια και με το τι εμείς μπορούμε να κάνουμε. Παράδειγμα, αν εγώ δεν μπορώ να κολυμπήσω πάνω από 1 χιλιόμετρο και με ρωτήσει κάποιος, μπορώ να κολυμπήσω 5 χιλιόμετρα, τι πιστεύετε, θα του πω κολύμπα? Θα του πω μπα, δεν νομίζω πως γίνεται. Γιατί εγώ, έτσι,
δεν μπορώ να κολυμπήσω πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αν ρωτήσω έναν άνθρωπο που δεν του αρέσει το τρέξιμο, τι πιστεύεις θα μπορούσα να τρέξω 10 χιλιόμετρα, θα μου έλεγε ξέχασέ το, ούτε για αστείο. Έτσι. Γιατί εκείνος δεν μπορεί να τρέξει 10 χιλιόμετρα. Το θεωρεί απίθανο. Άρα τι συμβαίνει. Όλοι μας θέτουμε τα δικά μας όρια σαν τα όρια του κόσμου. Πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε μπορεί να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Αν εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, τότε δεν μπορούν να το κάνουν οι υπόλοιποι. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι σε αυτό το ταξίδι προς το όνειρο δεν θα μας ακολουθήσουν όλοι. Και δεύτερον, θα πρέπει να αποκτήσουμε μια ευγενική επιμονή με αυτό το οποίο θα επιλέξουμε, μιας και είναι αυτή η στιγμή που κάνουμε αυτό το live. Να σας πω μια τεράστια καλημέρα, να σας ευχηθώ μια υπέροχη χρονιά, πρώτα απ' όλα με ψυχική υγεία και μετά με σωματική, και θα ζήσουμε μαζί μέσα στη νέα χρονιά. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτό το πρωινό. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.